Αν με ρωτάτε τι έφτιαξε, γιατί δεν κερδίζαμε, ακριβώς αυτό που δεν σκοράραμε. Είχαμε αρκετές φάσεις σήμερα και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό που έλειπε, έλειπε εγώ. Δεν νομίζω ότι ο αντίπαλος είχε, εκτός μία φάση που είχαν ένα σούτ στο πρώτο ημίχρονο και μία σέντρα στο πρώτο ημίχρονο το ίδιο, εκτός αυτές δύο φάσεις δεν έχει δημιουργήσει κάτι. Βέβαια ήταν συνεχόμενο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τι παιχνίδι παίξαμε, γιατί έχουμε πολλά παιχνίδια πίσω από εμάς και φαίνεται κούραση. Βέβαια και σε εμάς και στον αντίπαλο και στην ομάδα Ξάντη. Μπορεί να έφτιαξε και αυτό όσο αφορά τις τελικές φάσεις που είχαμε, γιατί περισσότερες φορές όταν μυαλό είναι κουρασμένο, κάποιες φορές και οι ευκαιρίες χάνονται. Έτσι. Σήμερα δυστυχώς δεν κερδίζαμε. Στόχος μας ήταν να κερδίζουμε το παιχνίδι και συνεχίζουμε. Δεν συνεχίζετε να κάνετε πολλές αλλαγές. Δηλαδή, τόσες πολλές αλλαγές από το προηγούμενο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, είχαμε να δούμε αν ήταν λάθος το παιχνίδι στη Βέρεια. Θέλω να μας εξηγήσετε το λόγο. Κοιτάξτε, το λόγο είναι πρώτο που όταν ήδη οι παίκτες παίζουν κάθε τρεις μέρες παιχνίδι με παιχνίδι, έρχεται και η κούραση. Φάνηκε και στο προηγούμενο παιχνίδι που παίξανε εδώ πριν τρεις μέρες, ότι κάποιοι παίκτες όποιοι παίξανε ήταν κουρασμένοι. Μείνανε στο πάγο. Κάποιοι βέβαια είναι για κάποιους άλλους λόγους, γιατί μπορεί να αισθάνονται λίγο πιασμένοι, μπορεί να αισθάνονται λίγο κάποια μικρά προβλήματα έχουν και θέλαμε να τους προστατέψουν. Αυτό είναι. Για κάποιους, το να μην τους χρησιμοποιήσετε, είναι γιατί σκεφτήκατε και το επόμενο παιχνίδι με τη Σάλκε. Κοιτάξτε, μπορεί να είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Για μένα κάθε φορά είναι το επόμενο παιχνίδι πιο σημαντικό. Για μας αυτό το παιχνίδι σημερινό ήταν πιο σημαντικό και σκεφτόμασταν πώς και με τι τρόπο μπορούμε να κερδίσουμε. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα κάποιοι δεν παίξανε λόγω του Σάλκε, κάποιοι δεν παίξανε γιατί ήταν κουρασμένοι και έχουν παίξει πολλά παιχνίδια σε προηγούμενες δύο εβδομάδες. Αυτό είναι. Σας είδαμε, ειδικά στο δεύτερο μήκρο, αρκετές φορές εκνευρισμένο για αποφυνόμενους τους διαιτητές. Προφανώς ήταν γιατί σε κάποιες χαρακτηριστικές φάσεις ο διαιτητής ή οι συνεργάτες του δεν έδωσαν κίτρινες κάρτες σε παίκτες Ξάντης για τους συμπληρωματικά συμμετοχούς σας παίκτες. Κοιτάξτε, έχω μιλήσει προηγούμενη φορά πριν τρεις μέρες, δεν τα ξαναπώ. Σημαίνουν κάποια πράγματα που για μένα από την πλευρά μου όταν βλέπω δεν με ικανοποιεί και φυσιολογικό είναι, πιστεύω ότι μπορείς να μιλήσεις με τον τέταρτο διαιτητή και να του πεις αυτό που σε ενοχλεί. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Το γεγονός ότι η σημερινή απώλεια που έχει ο ΠΑΟΚ σε βαθμούς, αν σας κάνει να αλλάζετε τη σκέψη σας για το στόχο που έχει η ομάδα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή πλέον κυνηγάει μόνο την δεύτερη θέση, γιατί έχει απομακρυνθεί πολύ ο πρώτος, ή δεν αλλάζει αυτό? Εγώ σας είπα και στο παρελθόν ότι ο στόχος μας είναι κάθε επόμενο παιχνίδι να κερδίσουμε. Έχουμε επόμενο παιχνίδι της Πέμπτης, μετά την Κυριακή και βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Το επόμενο είναι της Πέμπτης, λοιπόν, είναι με τη Σάλκη. Είναι μια μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Το ζείτε έντονα, όπως κάθε παιχνίδι, ή με κάτι το ξεχωριστό? Κοιτάξτε, με τόσα παιχνίδια που είχαμε πίσω από εμάς, σίγουρα ότι είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, αλλά είναι ένα παιχνίδι που έρχεται τώρα, έρχεται η σειρά του ευρωπαϊκού παιχνιδιού. Βέβαια ότι τώρα που με ρωτήσατε για την Πέμπτη, θα σας πω, εμείς παίζουμε και είμαστε ομάδα ελληνική που προσωπεύει την Ελλάδα. Και εμείς θα δώσουμε 100% να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Αλλά γι' αυτό το λόγο και αυτοί που κάνουν και οργανώνουν τα παιχνίδια, πιστεύω ότι ήταν φυσιολογικό να παίξουμε Τετάρτη εμείς στο κύπελο και να παίξουμε Σάββατο πρωτάθλημα. Γιατί το Τετάρτη παίξανε δύο ομάδες στο κύπελο. Γιατί δεν μπορούσαμε να παίξουμε εμείς και να παίξουμε Σάββατο σήμερα, χτες να παίξαμε το πρωτάθλημα. Να έχουμε μία μέρα παραπάνω να ξεκουραστούμε. Γιατί και ο αντίπαλός μας έπαιξε χτες.
αυτό πιστεύω ότι είναι λογικό αυτό που λέω. Δεν πιστεύω ότι είναι κάτι παράλογο. Κοτς, έχετε πει πολλές φορές ότι δουλεύουν καλά τα παιδιά στην επίθεση, στις προπονήσεις και ότι είστε ευχαριστημένος από αυτό. Βλέποντας τον Στέφανο από την Κερκίδα, χωρίς αυτό να τον αδικήσω, είναι ότι δεν θυμίζει τον Στέφανο τον Περσινό. Έχετε την αίσθηση ότι είναι θέμα ψυχολογίας να μπει το πρώτο γκολ, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ παράξενο για μας να βλέπουμε ένα παιδί το οποίο συνεχώς σκοράρει και ένα από τους πρώτους σκοράρει του πάντα να έχει μείνει χωρίς γκολ στο πρωτάθλημα 20 αγωνιστικές. Δεν χρειάζεται πίεση πάνω στον Στέφανο. Ο Στέφανος δουλεύει καλά. Ναι, σήμερα είχε μία φάση καθαρή, βέβαια φάσεις χάνονται. Τότε είμαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσει και αυτό να βάζει γκολ.